Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρία στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του ξενοδοχείου Ξενία στον Βόλο. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Ματζανάς, τέτοιου είδους εκδηλώσεις δίνουν την ευκαιρία στον Σύλλογο να επικοινωνήσει τα προβλήματα που υπάρχουν με σκοπό να δυναμώσει η φωνή των παιδιών του Συλλόγου. Θα ήθελα να πω ότι τη σημερινή μέρα την επισκιάζει ένα γεγονός κάπως οδυνηρό, ο χαμός ενός 10χρονου παιδιού, οπότε όλα τα άλλα έπονται. Τέτοιες εκδηλώσεις παρουσιάζουν κάποια στερεοτυπικά χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμες γιατί επικοινωνούνται προβλήματα, άτομα γνωρίζονται και κοινωνικοποιούνται και προβλήματα λύνονται πολλές φορές. Οπότε θέλουμε μαζί μας τον κόσμο, θέλουμε να επικοινωνήσουμε τα προβλήματά μας. Ο σύλλογός μας αριθμεί περίπου 400 μέλη στη Μαγνησία. Είναι οικογένειες που έχουν σε μεγάλο ποσοστό, είναι μονογονεϊκές. Προσπαθούμε σαν σύλλογος να διοργανώσουμε κάποιες δράσεις με κύριο στόχο την εξωστρέφεια, τα παιδιά μας να βγουν από το σπίτι, να δυναμώσει η φωνή τους. Η εκδήλωση μεταξύ άλλων είχε σκοπό την ενίσχυση του συλλόγου με στόχο να πραγματοποιηθεί το θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά 45 παιδιά με αναπηρίες. Είναι μια εκδήλωση που στοχεύει στην ενίσχυση του Συλλόγου για την πραγματοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος το καλοκαίρι για τα 45 παιδιά με αναπηρίες. 3 χρόνια μετά, φέτος ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και ότι θα καταφέρουμε τα παιδιά να βγουν από τα σπίτια τους και να ζήσουν ξανά την ελευθερία, ούτως ώστε να βοηθηθούν για την κοινωνικοποίηση και την αυτόνομη διαβίωσή τους. Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά οι νέοι χοροδοί του Μουσικού Συνόλου Ιωνία υπό τη διεύθυνση της κυρίας Κορνηλίας Φραγκογιάννη και μουσική υπό τη διεύθυνση του κυρίου Δημήτρη Χατζηγεωργίου.